Φίλες και φίλοι, πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα από τα κωμικοτραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για την αναμέτρηση η οποία έγινε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής ανάμεσα στον Αστέρα Μεγάλης Βρύσης και τον Ηρακλή Αργυρούπολης. Μια αναμέτρηση η οποία σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, καθώς από ό,τι φαίνεται και από ένα οπτικό υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο, οι γηπεδούχοι φαίνεται να επιτρέπουν στους αντιπάλους τους να σκοράρουν στο τέλος για να πάρουν την νίκη και να παραμείνουν έτσι οι αντίπαλοι τους στην Α1 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Για το ποδοσφαιρικό αυτό μάτς και τα όσα έγιναν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ποντιακού Νέας Άντας, ο οποίος θα μας μιλήσει, τον κύριο Γιάννη Λογοθέτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το περιστατικό. Ο Ποντιακός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος παθαίνει τη ζημιά γιατί υποβιβάζεται, και ο κύριος Λογοθέτης θα μας πει σχετικά για την υπόθεση. Κύριο Λογοθέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε εσάς και όλους τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε για να βγω στον αέρα να μιλήσουμε για το συμβάν που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στις 2 του μηνός. Αρχικά για να συστηθώ και εγώ στους ακροατές σας, ονομάζομαι Λογοθέτης Ιωάννης, είμαι ο πρόεδρος του Ποντιακού Νέας Άντας, μιας ομάδας που συμμετάσχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Άφηθα Νέας Κλικής. Δεν θα ήθελα τόσο να σταθώ στην περιγραφή και την ανάλυση του επίμαχου βίντεο, το οποίο θεωρώ πως το έχει δει όλος ο κόσμος, έχει παιχτεί σε κάθε σετ, σε κάθε μέσο ενημέρωσης, από τον Ορμένιο μέχρι τη Γάβδο. Ναι. Βέβαια για τους ακροατές μας ότι φαίνεται ότι οι παίκτες της μιας ομάδας φαίνεται ότι αφήνουν τους άλλους να βάλουν γκολ. Σωστά, σωστά. Πάνω σε αυτό θα ήθελα όμως να δηλώσω την αγανάκτηση και το θυμό για το συγκεκριμένο συμβάν. Πρόκειται για ένα πρωτοφανής γεγονός, όχι μόνο ως προς την σκοπιμότητά του, αλλά κυρίως με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Ναι. Καθώς μιλάμε για ξεκάθαρη δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, διακομόδηση του αθλήματος, εξευτελισμό του θεσμού και ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων του ποινικού κώδικα της ΕΠΟ και των κανόνων αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς χθες αφιέρωσα 4-5 ώρες διαβάζοντας όλα τα άθρα των παραπάνω που προανέφερα. Μάλιστα. Καταρχήν, το γεγονός αυτό, η νίκη την οποία με τον τρόπο αυτό που έγινε ήρθε για την αντίπαλη ομάδα, φέρνει τη δική σας ομάδα στον υποβασμό, έτσι, ενώ εσείς δεν παίζατε. Αυτό θα σας πω, γιατί κάποιος μπορεί να του γεννηθεί απορία και για ποιο λόγο να γίνει όλο αυτό. Ο λόγος ο οποίος έγινε είναι ότι η ομάδα που εκπροσωπώ το Σάββατο αγωνιζόταν στην έδρα της ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου, μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή και παικτικά έχει ένα εξαιρετικό σύνολο, ενώ η πρώτη καταγγελόμενη ομάδα, ο Ηρακλής Αργυρούπολης, έπαιζε στο γήπεδό του με τον Αστέρα Μεγάλης Βρύσης, που εξίσου ο Αστέρας Μεγάλης Βρύσης έχει ένα πολύ ποιοτικό σύνολο, το οποίο δεν το έδειξε στο βίντεο το οποίο έχετε δει και εσείς οι ίδιοι. Και τι συνέβη? Η λογική τι λέει? Ότι οι δύο δυνατές ομάδες θα νικήσουν τους πιο... Συνήθως ναι, αυτό συμβαίνει. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Ναι, βέβαια. Είναι 90 λεπτά που πρέπει να παίζεται 11 εναντίον 11. Έτσι. Ο Ποντιακός, όπως αρμόζει η λογική, έχασε από την ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου, η οποία η ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου πήρε μια πανάξια δίκη. Μάλιστα. Στις 4 γραμμές. Μάλιστα. Όχι εκτός των 4 γραμμών και εκτός του γηπέδου. Ενώ ο Αστέρας Μεγάλης Βρύσης έχασε από την Ηρακλή Αργυρούπολης, με αποτέλεσμα η βαθμολογία να διαμορφώνεται πλέον των 5 βαθμών, δηλαδή 5 και παραπάνω, και βάσει της προκήρυξης της ΕΠΣ Κιλκής, με 5 βαθμούς και πάνω, με 6 δηλαδή και περισσότερους, υποβιβάζεται απευθείας ο 11ος και ο 10ος παραμένει στην κατηγορία. Έτσι λοιπόν έχει όλη η ιστορία για να λυθεί όποια απορία μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Τώρα, το βίντεο που κυκλοφόρησε το είδε, όπως είπατε, όλη η Ελλάδα. Είναι πράγματι κωμικό, ακούγεται, θα το βάλει ο ένας, ο τερματοφύλακας βρίζει τον άλλον που δεν το έβαλε, διάφορα τέτοια ακούγονται στο βίντεο. Τώρα, εσείς κάνατε την καταγγελία, χθες βγάλατε και νέα ανακοίνωση, είπατε ότι θα κυνηγήσετε το θέμα. Καταρχήν, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής ασχολείται? Δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, αν αυτό ρωτάζει. Ναι. Και φυσικά είναι αυτό που μπορώ να σας πω, έτσι, δεν μπορώ να σας πω κάτι περαιτέρω. Ωστόσο, ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του
πετυχαίνει στόχους και πολλές φορές νιώθει περήφανος για κάποια πράγματα στη ζωή του. Ναι. Προσωπικά εγώ, ένα από αυτά τα οποία είμαι περήφανος για τη ζωή μου είναι για τον πατέρα μου, για την ανατροφή που μου έδωσε όλα αυτά τα χρόνια, μάλιστα, αλλά και τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του ως ανώτατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ναι. Είμαι περήφανος για τη μητέρα μου, για την ανατροφή που μου έδωσε και η ίδια όλα αυτά τα χρόνια και όσα έχει καταφέρει και αυτή στην καριέρα της ως διοικητικός και εκπαιδευτικός υπάλληλος. Επίσης όμως νιώθω και εξαιρετικά περήφανος που υπηρετώ τον Ποντιακό Νέας Άντας, την τρίτη ιστορικότερη ομάδα του νομού Κιλικής, μια ομάδα η οποία υπήρξε ΠΑΕ παλαιότερα, ναι, μια ομάδα η οποία αγωνίστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική επαγγελματική κατηγορία, μια ομάδα η οποία αγωνίστηκε στο γήπεδο Αλκαζάρ με την ιστορική ομάδα της Λάρισας. Μια ναι, ναι, το θυμόμαστε. Πήγαινε αεροπορικός στα εκτός έδρας παιχνίδια που είχε να δώσει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μάλιστα. Την ομάδα και εμένα φυσικά, αλλά και όλους τους αξιωματούχους, όλη αυτή η ιστορία, το πνεύμα και το ήθος το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι και ας το πω η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στο σύλλογο, όχι μόνο στο σύλλογο, και στον ιδρώτα που έχουμε ρίξει όλοι μας, οι ποδοσφαιριστές σωστά μας, οι προπονητές μας, δεν μας επιτρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε αυτό το γεγονός ως ένα ακόμα, το λέω πάρα πολύ κόσμο επειδή είμαστε στον αέρα, ως ένα άσχημο γεγονός ναι, το οποίο έλαβε χώρα στο πρωτάθλημα. Οπότε όπως δεν σας το λέω αυτό πρώτη φορά ή το λέω μόνο σε εσάς, υπάρχει και δημόσια στη σελίδα της ομάδας ναι, ότι η ομάδα θα κυνηγήσει με κάθε νόμιμο μέσο που έχει μέχρι τέλους, όσο δεν πηγαίνει που λέμε. Κατάλαβα. Με απλά λαϊκά. Κατάλαβαμε. Έχετε κάνει κάποια ενέργεια μέχρι στιγμής, έχετε κάνει κάποια καταγγελία, έχετε κάνει κάποια, δεν ξέρω, νομική ενέργεια, θα κάνετε? Οι ενέργειες έχουν ξεκινήσει κιόλας από την Κυριακή εχθές 3 του μηνός. Μάλιστα. Έχει δηλαδή δρομολογηθεί, έχουν δρομολογηθεί τα πάντα. Μάλιστα, δηλαδή κάνατε καταγγελία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, στην ΕΠΟ, θα κάνετε πιθανόν μήνυση και αγωγή σε κάποιους, δεν ξέρω τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η κίνηση. Δεν θα σας πω το τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα που δεν αποτελεί μυστικό. Ναι. Είναι μια καταγγελία η οποία έχει γίνει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, η οποία έχει κοινοποιηθεί και σε άλλους φορείς οι οποίοι είναι πλέον και πιο πάνω από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς, δεν μπορείτε εύκολα να καταλάβετε και δεν θέλω να τους ονοματίσω. Η ΕΠΟ προφανώς. Σωστά. Μάλιστα. Τώρα, για την ταμπακέρα της υπόθεσης, με κάποιον από τις δύο ομάδες αυτές εμπλεκόμενους, γιατί προφανώς τώρα εντάξει είστε στην ίδια περιοχή, γνωρίζεστε, μπορεί να είστε ανταγωνιστές μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά δεν νομίζω ότι έχετε να χωρίσετε κάτι εκτός από αυτούς. Μιλήσατε, ρωτήσατε, είπατε ρε παιδιά, τι έγινε, τι κάνατε εκεί, τους αφήσατε, σας άφησαν κτλ. Έχετε κάποιο έτσι στοιχείο να μας δώσετε γι' αυτό? Συγγνώμη, αρχικά να ξέρετε ότι αυτό που έχει δει όλη η Ελλάδα, ναι, και όχι μόνο η Ελλάδα, το θέμα έχει πάει και εκτός των σύνορων της χώρας. Δηλαδή, σωστά, ένα τηλέφωνο μας στέλνανε μηνύματα άνθρωποι από την Αυστραλία, ναι, γνωστοί και φίλοι, και μας λέγανε τι γίνεται εκεί πέρα. Και επίσης να ξέρετε ότι η έκταση που έχει πάρει το θέμα, εμείς δεν τη συνεχίσαμε πέρα από την ανακοίνωση που ανεβάσαμε στο Facebook. Δηλαδή, ναι, το ότι έχει φτάσει στα πιο δημοφιλή μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει φτάσει από μόνο του, δεν το έχουμε κάνει εμείς. Επίσης αυτό που έχετε δει, όπως είπα εσείς και όλη η Ελλάδα, mm-hmm, αποτελεί ένα, χωρίς υπερβολές, ένα 10% από το ότι έχουμε στην κατοχή μας. Από οπτικό, ακουστικό υλικό μιλάω, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν θα αποτελεί το μοναδικό στοιχείο αυτό το οποίο έχει δει όλη η Ελλάδα. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για το αν προσέγγισα εγώ να τους επικοινωνήσω, όχι εγώ, ο Ποντιακός Νέας Άντας, ναι, δηλαδή, τις άλλες δύο ομάδες, νομίζω οποιοδήποτε σε ανάλογη θέση το έκανε αυτό, μειώνει τον εαυτό του, μειώνει την ιστορία του, ναι, μειώνει την προσωπικότητά του σαν άνθρωπο, σαν οντότητα, σαν σωματείο, σαν ό,τι θέλετε. Οπότε όχι, δεν έχει γίνει μάλιστα κάτι τέτοιο. Όπως επίσης δεν έχει γίνει και καμία επαφή από μεριάς του οποιοδήποτε προς εμάς. Κατάλαβα. Είναι κατανοητό. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα που κάνετε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην εκπομπή και βεβαίως οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, αν δεν έχει. Ναι, βεβαίως, εννοείται, εννοείται. Που αποτελεί εξίσου σημαντικό και θα το πω στη τελική πρόταση στο διάλογο που είχαμε, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Κάποιοι ρωτάνε γιατί το κυνηγάτε τόσο πολύ, είστε ερασιτέχνες. Δεν είστε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός. Καλά, είναι δυνατόν. Αυτό που έχω να απαντήσω σε αυτούς που δεν μπαίνω στον κόπο να τους απαντήσω όταν μου το ρωτάνε, αλλά θα το πω τώρα για να το ακούσουν μαζικά. Ναι. Ο καθένας μπορεί να σχολιάσει για το σωματείο μας οτιδήποτε θέλει. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει για το σωματείο που εκπροσωπώ. Ο καθένας μπορεί να ασκήσει κριτική για το σωματείο. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, το πολίτευμα της Ελλάδας είναι δημοκρατία. 100%. Δημοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Σίγουρα. Όμως, δεν έχει το δικαίωμα κανένας άνθρωπος να παίξει με την ιστορία ενός τόσο ιστορικού συλλόγου, αλλά και με το οποιοδήποτε συλλόγο, έτσι. Είναι το δικαίωμα να παίξει με τον κόπο μας, τον ιδρώτα μας, τα έξοδα τα οποία κάνουμε από το προσωπικό μας υστέρημα, τις στιγμές που χάνουμε από τις οικογένειές μας. Σίγουρα. Και να μην προσπαθήσει να παίξει με την νοημοσύνη ανθρώπων. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Έτσι είναι. Καλά κάνετε και το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι εφόσον υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.